Στον πλευρό των πλημμυροπαθών της Βόρειας Ελλάδας βρέθηκε ανήμερα της Μεγάλης Τρίτης ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς. Ο κύριος Μαριάς επισκέφτηκε την πόλη της Καβάλας, τη Δράμα αλλά και τις Σέρες και συναντήθηκε με παραγωγούς και κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Στο πλαίσιο αυτό επισκέφτηκε τα Τενάγη των Φιλίππων και περιοχές του νομού Σερών που έχουν πλημμυρίσει και ειδικότερα στην περιοχή των Δήμων Εμμανουήλ, Παπά και Βυσσαλτία στο νομό Σερών. Η επίσκεψη αυτή του Νότη Μαριά έρχεται σε συνέχεια σχετικής πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει με την κατάθεση ερωτήσεων στην Ευρωβουλή για τη λήψη μέτρων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποζημίωση των πλημμυροπαθών παραγωγών, για την αποκατάσταση των ζημιών των δημόσιων υποδομών και για την κατασκευή νέων αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή. Στάση είναι απελπιστική στα Τενάγη, διότι έχουν πλημμυρίσει τα αγοράφια. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουν στα περισσότερα από αυτά οι αγρότες μας να καλλιεργήσουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε σε μια τεράστια οικονομική καταστροφή για τους παραγωγούς. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει μια μόνιμη λύση στην υπόθεση που λέγεται Τενάγη, διότι υπάρχει μια ιδιομορφία σε σχέση με το έδαφος, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να ζητήσουμε να υπάρξει οικονομική ενίσχυση πρώτα απ' όλα των παραγωγών μας και από εκεί και πέρα να γίνουν μια σειρά αποστραγγιστικά έργα, αντιπλημμυρικά κλπ. Ήδη έχω καταθέσει ερώτηση για το ζήτημα αυτό εδώ και αρκετό καιρό. Να γνωρίζετε ότι για να ενεργοποιηθεί το ταμείο αυτό, διότι είχα μια αντίστοιχη απάντηση για τις ζημιές που έγιναν στην Ήπειρο, πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο ποσό για κάθε περιφέρεια. Στην περιφέρεια εδώ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για να ενεργοποιηθεί το ταμείο θα πρέπει οι ζημιές να είναι πάνω από 123 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή έχουμε και τις ζημιές στον Εύρο, επειδή έχουμε και εκεί πλημμύρες και καταστροφές και επειδή είναι ενιαία η περιφέρεια, εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα ενιαίο πρόγραμμα. Αφού έγιναν οι θεομηνίες ουσιαστικά προκλήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο, να σχηματιστεί ένας ενιαίος φάκελος. Είναι σίγουρο ότι ξεπερνά τα 123 εκατομμύρια ευρώ, γιατί άκουσα ότι και σε σχέση με τον Εύρο τα ποσά βγαίνουν πάνω από 130-140 εκατομμύρια και εδώ στα Τενάγη θα βγουν αρκετά. Άρα λοιπόν ένας ενιαίος φάκελος. Απλά να προσέξουμε την προθεσμία των 12 εβδομάδων, διότι πρέπει μέσα σε 12 εβδομάδες να σχηματιστεί ο φάκελος να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα, επειδή έχω κάνει και ερώτηση και για τον Εύρο και για τις Σέρες, που είναι διαφορετική περιφέρεια βέβαια, νομίζω ότι ξεκινάει η ενεργοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή πρέπει να απαντήσει, θα είναι σε εγρήγορση, θα έρθει σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, με την περιφέρεια εδώ και νομίζω ότι σε συνεργασία όλων των φορέων θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε να υπάρξει μια λύση στα ζητήματα αυτά.